Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, καλό απόγευμα, είναι Δευτέρα 28 Νοεμβρίου του 2011, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα και είναι η εκπομπή Casus Belli. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχουμε και μεγάλες αλλαγές στην αρχή της εβδομάδας από το οποίο αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μια κρίση που έχει επεκταθεί πλέον και στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι η Ελλάδα τελικά, δεν ήταν η Ελλάδα το πρόβλημα, αλλά είναι δομικό το πρόβλημα της Ευρωζώνης. Μια κρίση η οποία φαίνεται ότι τρομάζει τις μεγάλες χώρες και κυρίως τη Γερμανία που προσπαθεί να κρατήσει αυτή την σκληρή γραμμή σε όλη την Ευρωζώνη. Τώρα τα δημοσιεύματα σήμερα σε όλο τον κόσμο δεν είναι καθόλου καλοκαιρικά, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για ένα κίνδυνο για το ευρώ, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός στο σημείο αυτό. Ορισμένες εφημερίδες μάλιστα μιλούν ακόμα και για τις επόμενες 10 μέρες που θεωρούν ότι είναι πιο κρίσιμες μέρες στην Ευρωζώνη. Τώρα, στις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν ένα σχέδιο β', θεωρώντας ότι μπορεί οι εξελίξεις οι οποίες δρομολογούνται να μην είναι και πολύ ευχάριστες για την Ευρωζώνη. Θα πρέπει να σας πω ότι θεωρούν ότι βρίσκεται η Ευρωζώνη σε πολύ επικίνδυνη φάση. Θα μου πείτε γιατί όλα αυτά για την Ευρωζώνη, γιατί είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και από τις εξελίξεις επηρεαζόμαστε και εμείς άμεσα, ιδιαίτερα τώρα που τα προβλήματά μας είναι συνδεδεμένα με τρόπο τέτοιο με την Ευρωζώνη, όπου ό,τι και να συμβεί, αν αυτοί πάθουν μεγάλη ζημιά, θα την υποστούμε κι εμείς. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, μια κρίση η οποία φαίνεται ότι είναι δομική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει ένα γαλλογερμανικό σχέδιο για ένα νέο κέντρο λήψης αποφάσεων, ο οποίος όμως χωρίζει την Ευρωζώνη σε βορρά και νότο και όχι μόνο. Πολλοί δεν μιλούν πια μόνο για δύο ταχύτητες, αλλά μιλούν και για τρεις ταχύτητες στην Ευρώπη, για τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Έναν πυρήνα με πολύ σκληρές χώρες, ένα δεύτερο πυρήνα ο οποίος να έχει χώρες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα αλλά είναι σε μία φάση να ανασυγκροτηθούν, και ένα τρίτο πυρήνα που μπορεί να έχει χώρες οι οποίες ενδεχομένως να μην καταφέρουν να ανασυγκροτηθούν ποτέ. Σε αυτό το πυρήνα φαίνεται να βάζουν και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε όμως αν προχωρήσουν όλα αυτά, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι όλες οι χώρες μπορούν να ακολουθήσουν αυτά τα οποία θέλει η Γερμανία. Τώρα, σε ό,τι μας αφορά, εδώ στο μικρό κοσμό μας, τα πολιτικά κόμματα ενδιαφέρονται για τις εσωκομματικές τους ισορροπίες, μεγάλη κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, διάφορες επιστολές και αναλύσεις από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που προετοιμάζονται για τη μετά Παπανδρέου εποχή. Εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει πολύ αυτή η μετά Παπανδρέου εποχή να έρθει. Ενώ και στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει μια γκρίνια για το αν θα δεχτούμε νέα μέτρα και πώς θα προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Γενικώς δεν βλέπω το τοπίο να είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα τώρα, καθώς φαίνεται ότι η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω ότι η σημερινή μας κουβέντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τη στρατηγική και για την οικονομία. Και αν θέλετε να σας το πω λίγο πιο διαφορετικά, για τη στρατηγική στην οικονομία, πώς μπορεί να λειτουργήσει, πώς μπορεί να λειτουργήσει σε αυτά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα και στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά πώς μπορεί να λειτουργήσει και σε εθνικής φύσεως ζητήματα. Έχω μαζί μου σήμερα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Νίκο Λιγερό, καθηγητή Πανεπιστημίου και στρατηγικό αναλυτή. Καλώς ήρθατε, κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Να πω ότι ο κύριος Λιγερός θα είναι αύριο στη Ρόδο στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, όπου θα δώσει μια διάλεξη με θέμα στρατηγική και οικονομία και όχι οικονομία στρατηγική. Και θα του ζητήσω να μας εξηγήσει να μας πει πώς λειτουργεί η στρατηγική στην οικονομία και ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της διάλεξης που θα κάνετε, κύριε Λιγερέ, αύριο. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι το αντικείμενο της διάλεξης βασίζεται στην θεωρία παιχνίων. Δηλαδή, η ιδέα είναι, αν θέλετε, αυτό που γεννήθηκε στο μυαλό του Φον Νόρμαν και του Μόργκενστάιν στις αρχές του προηγούμενου, στο μέσο του προηγούμενου αιώνα, και μετά εξελίχθηκε με το περίφημο θεώρημα του Τζον Νάς, ο οποίος πήρε και βραβείο Νόμπελ Οικονομίας το 1994. Όμως, επειδή τον Τζον Νάς μπορεί να τον γνωρίζουν πολλοί από την ταινία... Beautiful Mind, ένα υπέροχο μυαλό, αλλά τη θεωρία των παιχνίων ενδεχομένως να μην τη γνωρίζουν όλοι. Μπορούμε να δώσουμε ένα στίγμα γύρω από τη θεωρία των παιχνίων? Ναι, βέβαια. Μπορούμε καταρχήν να μιλήσουμε για την εκφυλιγμένη περίπτωση, όπου έχουμε μόνο έναν παίχτη που παίρνει αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μόνο και μόνο τη θεωρία αποφάσεων. Δηλαδή έχουμε ένα δέντρο αποφάσεων, ο παίχτης επιλέγει τα καλύτερα κλαδιά ανάλογα με τις πιθανότητες για να έχει την καλύτερη στρατηγική όσο αφορά την επιλογή του.
και μετά σκεφτόμαστε τι γίνεται όταν υπάρχουν δύο παίχτες που έχουν δύο δέντρα που συνδυάζονται. Ένα καλό παράδειγμα που το βλέπουμε πολύ συχνά είναι στα παίχνια του τύπου σκάκι, ντάμες, γκο, όπου έχουμε έναν παίχτη που παίζει με τον άλλον και όταν κερδίζει ο ένας χάνει ο άλλος. Αυτό το παράδειγμα είναι το παίχνιο μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή όταν κάνουμε το άθροισμα από τα κέρδη είναι πάνω το ίδιο. Αυτό ήταν η πρώτη φάση της θεωρίας παιχνίων. Στην αρχή δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν την πιο δύσκολη φάση, η οποία δεν είναι μηδενικού αθροίσματος, και αυτό έγινε από τον Τζον Νάς. Ο Τζον Νάς παρατηρούσε γενικά φαινόμενα τα οποία θεωρούμε ότι είναι χαοτικά. Αν θυμάστε τουλάχιστον, γιατί αναφερθήκατε στο έργο, είναι όταν εξετάζει πώς κινούνται τα περιστέρια. Πολλοί από εμάς, αρχή να πάνε στην πλατεία Συντάγματος, μπορούν να δουν πώς κινούνται τα περιστέρια και έχουν την εντύπωση ότι κινούνται αυθαίρετα. Αυτό το σύστημα μπορεί να είναι μια κωδικοποίηση με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και οι μέτοχοι σε μια τράπεζα, οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους σε μετοχές, δεν κάνουν κάτι εναντίον ενός άλλου, αλλά θεωρούν ότι κάνοντας αυτή την πράξη μπορεί να κερδίσουν λεφτά. Αυτό θα έλεγα ότι είναι σε μη συνεργατικό πλαίσιο, γιατί δεν συνεργάζονται. Υπάρχουν όμως και τα συνεργατικά παίχνια, όπου ο ένας συνεργάζεται με τον άλλον για να πετύχει έναν στόχο. Έτσι εμφανίζονται οι λεγόμενες στρατηγικές win-win, που μπορούμε να έχουμε κέρδος και για τους δύο παίχτες. Το βλέπουμε και όταν υπάρχουν συγχωνεύσεις σε επιχειρήσεις, όπου το 1+1 δεν κάνει 2, αλλά κάνει κάτι καλύτερο, γιατί εντοπίζεται ένας πυρήνας. Όλα αυτά βέβαια εφαρμόζονται στην οικονομία, και γι' αυτό υπάρχει και ο λόγος για το βραβείο Νόμπελ, να μπορούν να εφαρμοστούν και σε συστήματα που έχουν δομικά στοιχεία. Και όπως προηγουμένως κάνατε αναφορά για την Ευρωζώνη, βλέπουμε ότι τελικά, ενώ είχαμε μια φάση συνωμοσίας εναντίον της Ελλάδος, ότι δηλαδή φταίει για όλα η Ελλάδα, τελικά βλέπουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και αλλού, το πιο συγκεκριμένο ήταν ας πούμε η Ισπανία, και στην πραγματικότητα ανακαλύπτουμε ότι είναι δομικά προβλήματα για όλη την Ευρωζώνη, και στην τελική θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και η νοοτροπία που υπάρχει και στη Γερμανία. Ξέρετε, οι Γερμανοί γεννιούνται όλοι και τους διδάσκουν ένα πλαίσιο οικονομίας το οποίο έχει επηρεαστεί από το μεγάλο κράκ του 1929, το οποίο ήταν καταστροφικό για τη Γερμανία και στην πορεία επέτρεψε σε έναν άνθρωπο σαν τον Χίτλερ να ανεβεί και να γίνει καγκελάριος λόγω της κακής κατάστασης της οικονομίας. Κατά συνέπεια δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν έναν πληθωρισμό που θεωρούν ότι δεν ελέγχεται, γιατί φοβούνται αυτό το σύνδρομο. Θα έλεγα ότι άμα και το κοιτάξουμε σαν δομικό στοιχείο και δούμε ότι όλοι οι παίχτες που είναι στην Ευρωζώνη ή ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παίχτες σε ένα παίχνιο το οποίο είναι του τύπου συνεργατικό και ανήκει στην κατηγορία των παιχνιών που έχει αναλύσει ο Τζον Νάς. Κατά συνέπεια μπορεί να υπάρχει η έννοια της ισορροπίας του Νάς. Θα ήταν καλό να πούμε 2-3 λόγια να έχουμε χρόνο. Η ισορροπία του Νάς είναι μια στρατηγική που υπάρχει όταν κάθε παίχτης, έχοντας αλλάξει τη στρατηγική του και έχοντας πάρει τη στρατηγική των άλλων παίχτων, τελικά καταλήγει σε μια στρατηγική. Όταν αυτό το πλαίσιο είναι συμμετρικό, τότε έχουμε την λεγόμενη ισορροπία του Νάς, ακόμα και αν δεν είναι συνεργατικό το πλαίσιο. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι μπορούμε να βρούμε ισορροπίες οι οποίες προέρχονται από μια ολική προσέγγιση του προβλήματος και όχι μία τοπική. Ένα καλό παράδειγμα χειροπιαστό, αν θέλετε, σε θεωρητικό επίπεδο, είναι όταν έχετε μία σκακέρα και προσπαθείτε να βάλετε 8 βασίλισσες πάνω στη σκακέρα χωρίς να τρώει μία την άλλη. Θα μου πείτε, αυτό θα έχει σίγουρα πρακτικές εφαρμογές και στους υποψήφιους βουλευτές, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί σε τελική φάση όταν υπάρχουν επιλογές. Και η ιδέα είναι ότι ακόμα και αν έχουν το ίδιο χρώμα και δεν πρέπει να επηρεάσει μία την άλλη, βλέπουμε πολύ καλά ότι αν θεωρήσουμε ότι είναι σε πλαίσιο θεωρίας αποφάσεων και βάλουμε μόνο μία, στην αρχή δεν έχουμε προβλήματα. Όταν εμφανίζεται η δεύτερη βασίλισσα, δυσκολεύεται, γιατί δεν πρέπει να πάει όπου να είναι. Σιγά σιγά τα προβλήματα γίνονται τόσο μεγάλα που για να βάλουμε την 8η πολύ συχνά δεν υπάρχει λύση. Τώρα, άμα το εξετάσουμε δομικά, όπως το είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή,
Ξέρουμε ότι υπάρχει το θεώρημα του Euler που λέει ότι υπάρχουν 92 λύσεις, άρα μπορούμε να βρούμε 92 διαφορετικούς τρόπους για να βάλουμε 8 βασίλισσες πάνω σε μια σκακέρα, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος μεταξύ των αντικειμένων. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε πρακτική εφαρμογή στην Ευρώπη, να φανταστούμε την Ευρωζώνη σαν ένα σκάκι? Βεβαίως. Αυτή είναι η ιδέα, αλλά βέβαια το σκάκι είναι μια πολύ απλοποίηση με την έννοια ότι υπάρχουν μόνο 64 τετράγωνα. Η ιδέα σε γενικές γραμμές είναι ότι αν αντιμετωπίσουμε σωστά το πλαίσιο, αναγνωρίσουμε τι είναι το πεδίο και μετά εμφανίσουμε το πεδίο δράσης και ακόμα και το πεδίο, αν θέλετε, μάχης, τότε μπορούμε να αναλύσουμε ολικά τα γεγονότα και να δούμε ότι όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν με έναν τρόπο αλλά δικό τους, αλλά πάντοτε το ίδιο παίγνιο. Εδώ στην Ευρωζώνη, αν θυμάστε καλά στην εξέλιξη που είδαμε, είναι ότι αρχικά είχαμε την εντύπωση ότι μόνο η Ελλάδα είναι ένας κακός παίχτης και οι άλλοι ξέρουν να παίζουν πολύ καλά, και τελικά σιγά σιγά είδαμε ότι υπάρχουν δομικά προβλήματα μέσα στην Ευρωζώνη και είναι όλη η στρατηγική πάνω στο ευρώ που πρέπει να σχεδιαστεί και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε μόνο και μόνο τοπικές λύσεις. Επειδή όμως όλες αυτές τις κατηγορίες κατά της Ελλάδος, πολλές από εμάς προήλθαν, οι δικοί μας πολιτικοί βγήκαν έξω και μιλούσαν εναντίον μας, χρησιμοποιήθηκαν από την Ευρωζώνη. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ήταν μια κίνηση στρατηγικής για να δουν πώς θα λειτουργήσουν μέτρα τόσο σκληρά και στις υπόλοιπες άλλες χώρες, σαν και αυτά που επιβλήθησαν εδώ? Όχι, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι μερικές φορές όταν παίρνουμε μέτρα δεν έχουν τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε, και το βλέπουμε και το αποτέλεσμα και στην Ισπανία. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο εύκολη αυτή η κατάσταση, και όμως η κυβέρνηση της Ισπανίας κατάρρευσε, δηλαδή με ένα θεαματικό διαφορικό όσον αφορά τα αποτελέσματα, γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση της οργάνωσης, αν θέλετε, και για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα δομικά που είχε η Ισπανία. Το είχαμε ήδη εντοπίσει στην πραγματικότητα και με την Ιρλανδία αλλά και με την Ισλανδία. Η Ισλανδία ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγήθηκε με το φαινόμενο το τραπεζικό από τους Αμερικάνους, αλλά η Ιρλανδία ήταν ήδη κάτι που ήταν ανάλογο με την Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι μάλλον τα προβλήματα που θα έχει η Ιταλία θα είναι ακόμα χειρότερα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός για όλη την Ευρωζώνη είναι απαραίτητος πλέον και είναι αυτό που προσπαθούν να διαχειριστούν σε αυτή τη φάση. Το θέμα είναι, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι όταν έχουμε ανθρώπους που έχουν φοβίες, συγκεκριμένα εδώ μιλάμε για τον γερμανικό άξονα και δεν θέλει να επαναλάβει λάθη που υπήρχαν στο παρελθόν, δεν κάνει τα ανοίγματα που θα έπρεπε να κάνουν όλοι τους, και κατά συνέπεια μιλάμε για μια ζώνη με διάφορες ζώνες, διάφορους πυρήνες όπως είπατε προηγουμένως, το οποίο όμως δεν είναι αναγκαστικά αποτελεσματικό, γιατί θυμίζει λίγο θεωρία ντόμινο. Δηλαδή άμα πέσει το ένα, αναπόφευκτα θα έχουν και τα άλλα. Πώς σας φαίνεται οι λύσεις που δίνονται? Γιατί αν μπορούσαμε να δούμε την Ευρωζώνη σαν σκακέρα, είπατε δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση, αλλά αν δούμε ότι γίνονται κινήσεις στρατηγικής για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα όπως είναι αυτό της οικονομίας, πώς σας φαίνονται λύσεις του τύπου της Ελλάδος και της Ιταλίας, όπου στις θέσεις τις ηγετικές τοποθετήθηκαν και όχι από εκλογές, αλλά κατόπιν συμφωνίας των κομμάτων, πρόσωπα, τεχνοκράτες που έχουν σχέση και με το χώρο της οικονομίας και τον ευρύτερο χώρο των κεντρικών τραπεζών. Αυτή θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη λύση, ή θα ήταν καλύτερα τώρα πολιτικά πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις? Θα το πω μάλλον περίπλοκα, αλλά πάνω νομίζω θα συμφωνήσουμε στο τέλος. Νομίζω ότι απλώς είναι κινήσεις τακτικής. Σε τοπικό επίπεδο φαίνεται να είναι καλή η κίνηση, γιατί θεωρούμε ότι οι τεχνοκράτες που κατέχουν οικονομικά στοιχεία είναι οι καταλληλότεροι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι τα αντιμετωπίζουν πολύ επιφανειακά και προσπαθούν να σώσουν μια κατάσταση καθημερινότητας, ενώ χρειαζόμαστε μια ανάλυση σε βάθος χρόνου, γιατί όλα τα προβλήματα δεν λύνονται τόσο σύντομα. Και να ξέρετε ότι γενικότερα όταν ένας μαθηματικός ακούει πολύ για λύσεις και ακούει σπάνια για προβλήματα, ξέρει ότι μιλάμε για ρητορική. Στην πραγματικότητα, αφορά και το θέμα της διάλεξης που θα έχουμε αύριο, είναι ότι έχουμε στρατηγικές που είναι πολύ οικονομικές και έχουμε οικονομίες που δεν έχουν καθόλου στρατηγική. Και προσπαθώντας να υλοποιήσουμε τακτικές,
Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μόνο και μόνο τοπικά προβλήματα, όπως έγινε αυτό με την Ελλάδα, που προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν μόνο και μόνο σε τοπικό και τελικά γενικεύεται. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι μέσα στην προσέγγιση που έχουμε μέσω της θεωρίας παιχνίων μπορούμε να, αν θέλετε, να κωδικοποιήσουμε τα προβλήματα με έναν ολικό τρόπο και αυτή η προσέγγιση να μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί η ιδέα είναι ότι επιδιώκουμε όχι τη βέλτιστη λύση, αλλά την πιο ανθεκτική. Να σας ρωτήσω κάτι πριν γιατί με ενδιαφέρει η κωδικοποίηση των προβλημάτων. Να δώσω ένα παράδειγμα τι εννοούμε, γιατί χρησιμοποιώ πολύ συχνά, ξέρετε, τα αεροπλάνα. Τι εννοούμε το βέλτιστο και ανθεκτικό. Όταν έχετε αεροπλάνα που έχουν ανταποκρίσεις, το βέλτιστο θα ήταν μόλις φτάνετε στην ανταπόκριση να φεύγετε με το επόμενο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ότι το παραμικρό πρόβλημα να υπάρχει σε μία από τις πτήσεις που θα χρησιμοποιήσετε θα λειτουργήσει σαν φαινόμενο μαστιγείο και μπορεί να χάσετε την επόμενη και μετά δεν υπάρχει λύση. Το πιο ανθεκτικό σύστημα που χρησιμοποιούμε και στις αεροπορικές εταιρείες είναι ότι ακόμα και αν φτάσετε στην ώρα σας, πάνω κάτω περιμένετε γύρω στη μία ώρα στην ανταπόκριση και αυτό επιτρέπει να απορροφήσει τα τοπικά λάθη. Δηλαδή, άμα έχει λίγο καθυστέρηση το πρώτο σας αεροπλάνο, δεν θα επηρεάσει το δεύτερο. Κατά συνέπεια, η αλυσίδα αυτή είναι πιο ανθεκτική. Είναι οι ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε σε γενικευμένο επίπεδο στη στρατηγική όσον αφορά την οικονομία, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι ανθεκτικό και στην τελική θα έλεγα βέλτιστο διαχρονικά. Ενώ όταν προσπαθούμε να έχουμε κάτι το οποίο είναι βέλτιστο τοπικό, τότε στο τέλος δεν είναι ανθεκτικό. Και στο επίπεδο που διαχειριζόμαστε τα προβλήματα με την Ευρωζώνη, είναι η ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνο που μας ενδιαφέρει και όχι σε τοπικό. Δηλαδή όλες οι λύσεις που ακούμε και αφορούν πράγματα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα μόνο σε μερικές εβδομάδες είναι σίγουρα τοπικές λύσεις που προσπαθούν να πείσουν τους λαούς ότι έχουν βρει κάτι, αλλά πολύ συχνά σχετίζονται με τις εκλογές. Και δυστυχώς, όπως έχουμε 27 χώρες, πρέπει να σκεφτούμε ότι άμα είναι 27 χώρες και έχουμε έναν χρόνο, φανταστείτε κάθε πόσο έχουμε εκλογές και κατά συνέπεια κάθε παίχτης προσπαθεί να λύσει προβλήματα τοπικά έτσι ώστε να φανεί για εσωτερική κατανάλωση ότι έχει λύσει κάτι. Όταν όμως είναι μια Ευρωζώνη που έχει τόσα πολλά κράτη. 17 στην Ευρωζώνη, 27 σε ολόκληρη. Ναι, άρα η Ευρωζώνη έχει στρατηγική στην οικονομία ή μεμονωμένα η Γερμανία με τη Γαλλία προσπαθούν να αναπτύξουν στρατηγική και οι άλλες χώρες δεν έχουν ακόμα? Όχι, έχουν στρατηγικές. Απλώς λειτουργούμε στον πληθυντικό. Είναι το λεγόμενο στρατηγικό μίξ που θα ήταν, αν θέλετε, η καλή εφαρμογή. Δηλαδή έχουμε διάφορες στρατηγικές που θα έπρεπε όμως να συγκλίνουν. Άρχισε αρχικά, αν θέλετε, η Ευρωζώνη να λειτουργεί μόνο με το λεγόμενο 3% που είναι ένας τρόπος σύγκλησης, αλλά αυτό το θεώρησε σαν τελικό αποτέλεσμα χωρίς να κάνει μια ανάλυση σε βάθος για τις ικανότητες που έχει κάθε χώρα για να ανταποκριθεί σε αυτό το 3%. Και τώρα βλέπουμε ότι τελικά όταν υπάρχουν δυσκολίες, σχεδόν κανένας δεν είναι ικανός να ανταποκριθεί και αυτό το 3% μας φαίνεται πάρα πολύ σκληρό, ενώ στην αρχή φαινόταν, θα έλεγα, τουλάχιστον αυθαίρετο, αλλά τώρα πρέπει να το αλλάξουμε. Άρα δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε μόνο και μόνο αυτόν τον δείκτη. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια σύγκληση των στρατηγικών και αυτό δεν το βλέπουμε προς το παρόν. Και ένα ωραίο παράδειγμα όσο αφορά την ερώτησή σας, γιατί δεν ξεχνάω και την αρχική ερώτηση. Υπάρχει τώρα μια υποβάθμιση στο Βέλγιο όσο αφορά την αξιολόγηση την οικονομική. Ναι. Η εξήγηση όμως προέρχεται από το πολιτικό καθεστώς. Δηλαδή, τόσο καιρό δεν έχουν κυβέρνηση αυτή. Σωστά. Τώρα πήγαν να φτιάξουν. Αλλά και να πάνε να φτιάξουν, αυτό που λένε οι οικονομικοί δείκτες είναι ότι εφόσον υπάρχει μια αστάθεια πολιτική, θεωρούν ότι ήδη υπάρχει λόγος για υποβάθμιση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι σε βάθος χρόνου όντως πρέπει να έχουμε πολιτικούς, αλλά πολιτικούς που να λειτουργούν στο πλαίσιο της στρατηγικής και όχι που να ανταποκρίνονται μόνο και μόνο στα προβλήματα της οικονομίας. Γιατί η οικονομία είναι πολύ γρήγορη, αλλά αλλάζουν και τα προβλήματα πολύ γρήγορα. Η στρατηγική είναι πολύ αργή και όταν έχουμε προβλήματα στρατηγικά για να τα επιλύσουμε χρειαζόμαστε χρόνια. Κατά συνέπεια πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους
κεντρικούς άξονες και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις μπράουν γύρω από προβλήματα τοπικά της οικονομίας που λύνουμε, αλλά την ώρα που τα λύνουμε δημιουργούνται άλλα. Οπότε τι να κάνουμε, στα τοπικά προβλήματα να μην δίνουμε απάντηση καθόλου, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα βοηθούσε λόγου χάρη η Ευρωζώνη την Ελλάδα, θα έλεγε είναι τοπικό πρόβλημα, κόψτε το λαιμό σας. Μια που μιλήσατε για κόψτε το λαιμό σας, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Λενέας Ήδρας με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής μπορούσε να κόψει πολλά κεφάλια, σωστό. Το θέμα είναι ότι εμφανιζόταν και άλλα. Δηλαδή, άμα δεν είχε έναν βοηθό να καίει το κεφάλι, δηλαδή μάλλον το λαιμό, την ώρα που το αποκεφάλισε, τότε δεν θα είχαμε εξέλιξη του φαινομένου, εφόσον θα ήταν εκθετικός ο παράγοντας. Τι εννοώ με αυτό? Αν δεν είχε έρθει ο Ηρακλής με κάποιον που να έχει μία δάδα, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, ακόμα και αν ήταν αποτελεσματικός για να κόβει κεφάλια. Ξέρετε επιπλέον ότι οι λύσεις που έχουν πολλά κεφάλια που πέφτουν σπάνια σκέφτονται. Α, βέβαια. Άρα λοιπόν εδώ να πάμε στο διάλειμμα, κύριε Λιγερέ, και να επιστρέψουμε να δούμε αν η στρατηγική της Ευρωζώνης μπορεί να αποδώσει, γιατί η Ευρωζώνη όπως και να το κάνουμε, ή ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη της, είναι ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται και εξελίσσεται και αλλάζουν και τα κέντρα οικονομικού βάρους που έχουν ήδη αλλάξει. Ναι, ναι, είναι λοιπόν μια ανοιχτή δομή. Ακριβώς. Αν λοιπόν η Ευρωζώνη έτσι όπως λειτουργεί μπορεί να επιβιώσει, αν οι στρατηγικές μπορούν να είναι κοινές όλες τις χώρες και τελικά εδώ στην Ελλάδα που δεν φαίνεται να έχουμε στρατηγική ούτε στην οικονομία ούτε σε πολλά άλλα ζητήματα, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον μας? Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε κυρίες και κύριοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το απόγευμα. Κουβεντιάζουμε εδώ με τον Νίκο Λιγερό, τον καθηγητή Πανεπιστημίου και στρατηγικό αναλυτή, και κουβεντιάζουμε για τη στρατηγική και την οικονομία, που είναι και μια διάλεξη την οποία δίνει αύριο το απόγευμα ο Νίκος Λιγερός στη Ρόδο, στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου στις 7.30, και για το τι εφαρμογή μπορεί να έχει η στρατηγική της οικονομίας πια στην Ευρωζώνη. Και πριν το διάλειμμα, κύριε Λιγερέ, σας έλεγα ότι αν γίνεται όλες αυτές οι χώρες όπου δεν έχουν την ίδια στρατηγική και δεν ξέρουμε και αν μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια τακτική, αν τελικά μπορούν να ενοποιηθούν ή να βρούνε μία μέση οδό για όλες τις χώρες μέσω της στρατηγικής της οικονομίας, και τι μπορεί να γίνει και με την Ελλάδα, η οποία δεν μοιάζει να έχει στρατηγική ούτε στην οικονομία ούτε πουθενά άλλου. Ναι, απλώς το γενικό μας πρόβλημα δεν είναι να έχουν όλες οι χώρες την ίδια στρατηγική. Η ιδέα είναι να έχουν στρατηγικές που μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά να συγκλίνουν προς το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως χρησιμοποίησα το παράδειγμα με το σκάκι, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το ποδόσφαιρο. Θα ήταν εντελώς ηλίθιο να έχετε μια ομάδα με 11 τερματοφύλακες. Άρα η ιδέα, γιατί πιο πολύ ο τερματοφύλακας προς το παρόν, όπως καταλάβατε, είναι η Γερμανία. Άρα το θέμα είναι ότι σε μια ομάδα ο καθένας έχει τη θέση του, ο καθένας υλοποιεί μια στρατηγική που είναι αυτή που έχει επιλέξει ο προπονητής. Και και άλλους ρόλους βέβαια πέρα από τερματοφύλακα η Γερμανία, άμα το δώσει επίπεδο Ευρωζώνης, και τερματοφύλακας είναι και σέντερ φόρ είναι, δηλαδή και πολλά είναι. Επειδή ναι, οι άλλες χώρες δεν είναι όμως. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται στην επίθεση, γιατί ξέρετε, ένας αγώνας όπου κάνετε μόνο άμυνα δεν κερδίζετε ποτέ. Το καλύτερο που μπορεί να πετύχετε είναι την ισοπαλία. Πώς μπορεί όμως να κάνει επίθεση όταν είναι η πιο ισχυρή χώρα της Ευρωζώνης, η οποία εδώ που τα λέμε είναι ισχυρή επειδή άλλες χώρες είναι αδύναμες στην Ευρωζώνη, γιατί η Γερμανία έχει πλεονάσματα, γιατί άλλες χώρες έχουν ελλείμματα. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι η πιο ισχυρή χώρα της Ευρωζώνης, αλλά να μην μπερδευόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι από τις πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο. Όχι, δεν είναι. Είναι απλώς ένα σταθερό σημείο, και γι' αυτό προτείνω να επιλέξουμε τη θέση του τερματοφύλακα. Γιατί έχει αυτό το κρίσιμο σημείο ότι άμα η μπάλα πάει μέσα, ό,τι και να έχουν κάνει πριν δεν αλλάζει τίποτα. Το θέμα μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι μόνο και μόνο αμυντικό όλο το πλαίσιο. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει εξωστρέφεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να λύνει τα προβλήματά της μόνο και μόνο εντός Ευρωζώνης, θεωρώντας ότι ο κόσμος είναι κλειστός και πρέπει να διαχειριστούν τοπικά προβλήματα, αυτό είναι καταδικασμένη προσπάθεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η Ευρωζώνη όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ανοιχτή δομή που χρησιμοποιεί
αν θέλετε, τις επιρροές του εξωτερικού κόσμου, μια λανθασμένη στρατηγική, για να δώσω και ένα στίγμα, ήταν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να πει ευθέως σε όλους ότι το 2020 θα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Τότε άρχισαν τα προβλήματα όσο αφορά τη ζώνη ευρώ. Όταν επιπλέον σας ακούω να κάνετε αναφορές σε αμερικάνικες εφημερίδες που κατηγορούν την κατάσταση, ξέρετε, κάθε φορά που είχαμε προβλήματα σοβαρά με την Ευρώπη, πάντοτε έχουμε τους Αμερικάνους που είναι Άγγλους. Από το πλαίσιο της κατηγορίας. Καλά, είναι ο άξονας. Ναι, οι Άγγλοι ναι, αλλά καλύτερα να ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ο αντίπαλος και τι μεθοδεύει, παρά να έχουμε άγνοια. Κοιτάξτε, η Αγγλία δεν είναι ένας αντίπαλος μέσα στην Ευρωζώνη. Όχι για την Αγγλία, ίσως, αλλά για την Αμερική. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, η ιδέα είναι ότι και οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη για δικούς τους λόγους, ή ο ένας για δομικούς και ο άλλος για υπαρξιακούς. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην είμαστε κλειστοί στο δικό μας τον τομέα. Δηλαδή, αυτό που μας δίνει την εντύπωση όσο αφορά τη Γερμανία είναι ότι είναι ο τερματοφύλακας που λέει ότι μη βγείτε εκτός από το δικό μας γήπεδο, δηλαδή μη πάτε από την άλλη πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν πάει ποτέ για να βάλει ένα τέρμα. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε συνεχώς να λέμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη την ίδια στρατηγική. Η θεωρία παιχνιών δεν λειτουργεί καθόλου σε αυτό το πλαίσιο. Λειτουργεί με διαφορετικές στρατηγικές συμπεριφοράς, οι οποίες συγκλίνουν και αποτελούν αυτό που ονομάζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, την ισορροπία του ΝΑΣ. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το είχαμε πριν από την κρίση. Διαφορετικές στρατηγικές οικονομικές, ναι, οι οποίες κάπως συνέκλυναν. Αναφέρομαι σε αυτό το μοντέλο της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι το μοντέλο της Ευρωζώνης, δηλαδή υπήρχε μια σύγκληση όσο δεν υπήρχαν πραγματικά προβλήματα. Γιατί ναι, ήμασταν σε ένα πλαίσιο σχεδόν δυνητικό. Ή η λεγόμενη οικονομία φούσκας, όπως έλεγαν μερικοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει για την ανθεκτικότητα μιας οικονομίας είναι τι γίνεται σε φάση κρίσιμη. Σε φάση κρίσιμη είναι όταν υπάρχει μπάλα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ ποδοσφαιριστές να χάνουν έναν αγώνα άμα δεν υπάρχει μπάλα. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει αυτή η μπάλα και αυτή η μπάλα επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μόνο μία μίμηση στρατηγικής και να εφαρμόσουμε τυφλά μία στρατηγική που υπάρχει αλλού, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Εδώ πρέπει να έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος να έχει εφαρμογές και να έχει ένα διαφορικό ανάλογα με τους παίχτες. Οι παίχτες δεν έχουν τα ίδια ωφέλη, δεν έχουν τα ίδια κέρδη και δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες στρατηγικές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σύνολο αυτών των παικτών μέσα σε συνεργατικό πλαίσιο δεν μπορεί να πετύχει κάτι το καλύτερο. Άρα λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι για την Ευρωζώνη από την ώρα. Δεν είναι να είμαστε αισιόδοξοι ή όχι, πρέπει να το παλέψουμε. Αλλά λέω απλώς ότι όταν υπάρχει συνεργατικό πλαίσιο και οι παίχτες είναι συντονισμένοι, τότε εμφανίζεται η λεγόμενη ισορροπία Παρέτο, η οποία είναι πιο αποτελεσματική από την ισορροπία ΝΑΣ. Μέχρι οποία τώρα δεν την έχουμε όμως αυτήν. Όχι. Σε επίπεδο πρακτικό πια, σωστά, και αναφέρομαι στην Ευρωζώνη και στην οικονομία. Σωστά. Και δεν ξέρω και αν θα την αποκτήσουμε, γιατί ξέρετε, είναι μένω τερματοφύλακα σε αυτό το γήπεδο η Γερμανία, αλλά δεν ξέρω αν και οι άλλες χώρες μπορούν να αποκτήσουν τις δυνατότητες της Γερμανίας. Η Γερμανία, ας πούμε, είναι μία από τις πρώτες εξαγωγικές χώρες στον κόσμο. Όχι στην Ευρωζώνη, στον κόσμο. Ναι, δεν ξέρω αν άλλες χώρες μπορούν να το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Εφόσον πήραμε αυτό το παράδειγμα, ας το κλείσουμε με αυτό το παράδειγμα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η Γερμανία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα χέρια της αυτό το λεγόμενο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήσαμε νοητικά. Mm-hmm. Κανένας άλλος παίχτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, εκτός αν είμαστε σε μια πολύ ειδική φάση όπου μπορεί να φύγει ο τερματοφύλακας και πρέπει να μπει άλλος και μετά να φύγει και αυτός. Αλλιώς μόνο ο τερματοφύλακας μπορεί τα χέρια του. Άρα η ιδέα δεν είναι ότι κάθε παίχτης πρέπει να έχει σαν ιδανικό να γίνει τερματοφύλακας και αυτός. Γιατί αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι αν έχουμε μια ομάδα με 11 τερματοφύλακες είναι πάλι άχρηστη. Mm-hmm. Η ιδέα είναι ο καθένας να παίξει το ρόλο του. Από ό,τι φαίνεται δεν κατανοήσαμε ακριβώς όσο αφορά την Ελλάδα ποιος ήταν ο ρόλος μας. Μια στιγμή. Και πριν στην Ελλάδα, κύριε Λιγερέο, που εδώ στρατηγική μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποδείξει ότι έχουμε, αλλά πριν πάμε στην Ελλάδα να ρωτήσω κάτι τελευταίο για την Ευρωζώνη και τον τρόπο που λειτουργούν οι χώρες.
μπορεί όλες οι χώρες να μην έχουν τη δυνατότητα να, ακόμα και λέτε εσείς, δεν πειράζει, δεν μπορούν να γίνουν όλοι τερματοφύλακες, ο καθένας έχει το ρόλο του. Ναι. Μπορούν όλες οι χώρες να έχουν ρόλο, γιατί λόγου χάρη. Ναι, όλες οι χώρες έχουν ρόλο. Πώς. Έχουμε, ας πούμε, εδώ βλέπουμε ότι πιο πιθανό είναι να βρεθούμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, δηλαδή ενός πολύ σκληρού βορρά, χωρίς ελλείμματα, με οικονομίες προσεγμένες και ελεγμένες, και σε έναν πιο ασθενή νότο που δεν έχει ελέγξει τα οικονομικά του. Ξέρετε, αυτός είναι ένας τρόπος ερμηνείας. Δηλαδή, το να υπάρχει, γιατί σε μια ομάδα δεν μιλάμε για άμυνα και επίθεση. Άρα, λέτε, μπορεί να λειτουργήσει και συλλογικά έτσι. Μα είναι πολύ απλό. Αν θέλετε, μπορούμε να το πάρουμε και ανάποδα. Το σύστημα της άμυνας είναι πάντοτε αργό. Το σύστημα της επίθεσης πρέπει να είναι γρήγορο. Mm-hmm. Απλώς είναι ο συνδυασμός των δύο που είναι σημαντικός. Τώρα, να υπάρχει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων είναι ένας τρόπος να κατηγορούμε αυτό το σύστημα. Αλλά το πιο φλακώδες θα ήταν να έχουμε μια Ευρώπη που να έχουν όλη την ίδια ταχύτητα ανεξαρτήτως από τις ικανότητές τους. Αυτό δεν θα γίνει, δεν μπορούσε να γίνει. Ωραία, τότε είναι κάτι το ιδανικό που στην πραγματικότητα είναι απλώς αδιανόητο. Άρα, γιατί να σκεφτούμε αυτή τη λύση η οποία δεν θα υπάρξει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι με τις ικανότητες που έχει ο καθένας και σε συνδυασμό με την τοποθέτησή του και τον ρόλο του, πώς παίζει. Αν θέλετε να μην πάρουμε το παράδειγμα από το ποδόσφαιρο, το αναλύουμε πάρα πολύ ωραία. Ό,τι και να το αναλύσετε, νομίζω ότι είναι το ίδιο, είναι κατανοητό. Είναι το ίδιο στο θέατρο. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει τον ρόλο του πρωταγωνιστή, αλλά απλώς πρέπει και οι κομπάρσοι να παίξουν καλά. Μπορεί ένας άλλος να ασχολείται με την σκηνοθεσία, με τον φωτισμό. Είναι μόνο το σύνολο που θα έχει κάνει μια καλή παράσταση. Εδώ σας φαίνεται ότι οι κομπάρσοι παίζουν καλά? Όχι, οι κομπάρσοι δεν παίζουν καλά, γιατί έχουν την εντύπωση ότι οι πρωταγωνιστές σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Ναι. Μήπως οι πρωταγωνιστές όντως σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους? Γιατί ξέρετε, μαζί με τέτοιου είδους ζητήματα μπαίνουν και ζητήματα δημοκρατίας αυτή την ώρα. Δηλαδή, έχουμε μια Ευρώπη η οποία αναζητεί τη στρατηγική της στην οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια Ευρώπη που τουλάχιστον σε δύο χώρες από αυτές, την Ιταλία και την Ελλάδα, έχουμε πρωθυπουργούς οι οποίοι διορίστηκαν. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μια Ευρώπη όπου αγωνίζεται μεν για να γίνει ανταγωνιστική, αλλά τελικά αυτό είναι το νόημα της Ευρώπης, να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αυτός ο διορισμός είναι μόνο και μόνο προσωρινός. Δηλαδή είναι απλώς μια ενδιάμεση κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδέα είναι να υπάρχει μια νέα κυβέρνηση. Το θέμα μου, και είναι νομίζω πιο σημαντικό αυτό σαν πρόβλημα, είναι αν αυτή η ενδιάμεση κατάσταση συνεχιστεί μετά με την κανονική κατάσταση. Δηλαδή, άμα ξαφνικά βάλουμε πάλι τεχνοκράτες, τραπεζικούς για να λύσουν τα προβλήματα που ξέρουμε πόσο δυσκολεύονται να σκεφτούν εκτός τραπεζικού συστήματος και για ποιο λόγο, είναι πολύ απλό. Το τραπεζικό σύστημα έχει μια μεγάλη αδράνεια γιατί λειτουργεί σε ένα κλειστό κύκλωμα. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρούν, ακόμα και στο τραπεζικό, δεν λειτουργούμε με το ίδιο σύστημα με το χρηματιστηριακό. Αυτό που έχει σημασία είναι το πρόβλημα της στρατηγικής. Θεωρούν πολλοί ότι δεν υπάρχει στρατηγική που να είναι ικανοποιητική, άρα δεν την ψάχνουν. Ενώ ξέρουμε πολλούς τομείς που μας επιτρέπουν να κωδικοποιήσουμε, άνετα μάλιστα, κινήσεις από ένα ολιστικό σύστημα. Έχετε δει ποτέ μικρά ψάρια να κολυμπούν μαζί? Δίνουν την εντύπωση ότι όλα σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Αυτό ξέρουμε ότι είναι λάθος και το έχουμε κωδικοποιήσει και με σύστημα μαθηματικό και με πληροφοριακό. Είναι απλώς και μόνο η εμβέλεια που έχει το κάθε ψάρι και πώς κοιτάζει τους διπλανούς του. Μία ερώτηση έτσι. Και αν υπάρξει στρατηγική, έστω και διαφορετική σε κάθε χώρες, και βρούνε τη χρυσή τομή που τη λέω εγώ, ας πούμε, ώστε να συγκλίνουν αυτές τις στρατηγικές. Ναι. Και είναι λάθος ο στόχος? Δηλαδή, κύριε Λιγερέ, τι Ευρώπη είναι αυτή την Ευρώπη? Θέλουμε μία οικονομική δύναμη όπου διοικούν ή αυτό τον κόσμο? Θέλουμε έναν κόσμο να διοικούν οι αγορές, να αποφασίζουν οι τράπεζες, τι θα γίνει? Δηλαδή, αν είναι τελείως λάθος ο στόχος. Όχι, κατάλαβα. Απλώς αναρωτιόμουν αν σε αυτή την εκπομπή θα έχετε μία φάση λαϊκισμού. Τελικά τα καταφέρετε. Το θεωρείτε λαϊκιστικό αυτό? Ναι, το θεωρώ. Γιατί? Γιατί είναι πολύ απλό και το έχουμε εξηγήσει και μαζί μάλιστα. Η Ευρώπη γεννήθηκε από έναν οικονομικό παράγοντο. Ναι, αλλά η προοπτική της ήταν να έχει οικονομική και νομισματική και να έχει και πολιτική ενοποίηση. Να έχει έναν κοινό υπουργό ίσως εξωτερικών, ναι, κοινή μπράβο, εξωτερική πολιτική, κοινή αμυντική. Άρα νομίζω ότι τώρα θυμηθήκατε. Αυτή είναι η προοπτική της. Ναι, αυτή είναι προοπτική, δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα της Ευρώπης άρχισε με οικονομικούς παράγοντες. Σιγά σιγά εξελίχθηκαν για νομισματικούς. Και βλέπουμε
ότι ακόμα και στο επίπεδο το νομισματικό, μέσω της οικονομίας, έχουμε ήδη προβλήματα. Γιατί? Γιατί στην ουσία δεν έχουμε κάνει στρατηγικές κινήσεις που αφορούν το πολιτικό σύστημα και την παρουσία της, και την παρουσίαση μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξωτερικός παράγοντας. Δηλαδή να έχουμε πραγματικά όντως ένα Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα Υπουργείο Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι έννοιες... Στο σκέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καμία σχέση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτό το έχω... Ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη συμμετέχει. Δεν είναι ακριβώς έτσι και σιγά σιγά υπάρχει μια αλλαγή πορείας, αλλά βλέπω ότι ακόμα και με τους μαθητές μου σε διάφορες στρατιωτικές σχολές έχουν μια τάση να σκέφτονται πιο πολύ νατοϊκά παρά ευρωπαϊκά, διότι... Μήπως η Ευρώπη έχει αυτή την τάση και δεν το έχουν μόνο οι μαθητές σας. Επειδή στην ουσία δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο που να λειτουργεί σε στρατιωτικό επίπεδο. Αλλά η ιδέα είναι ότι όντως θα πρέπει να συγκρίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώς θα είμαστε πάντοτε σε φάση εξάρτησης. Μάλιστα. Όπως το βλέπουμε όταν λειτουργούμε μόνο και μόνο σε νατοϊκό πλαίσιο. Γιατί μπορεί όταν έχουμε νατοϊκό πλαίσιο και είμαστε και στη ζώνη ευρώ, να μπερδευόμαστε σε μερικά σημεία. Γιατί εμείς είμαστε στη ζώνη ευρώ και στο ΝΑΤΟ, αλλά στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, η οποία δεν είναι στη ζώνη ευρώ. Και όταν μιλάμε πάντοτε για γειτονικές και φιλικές σχέσεις, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια διακρατική σχέση, θα ήταν καλό να το επισημάνουμε, γιατί την ώρα που θα κάνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό να ξέρουμε με ποιον παίζουμε και εναντίον ποιανού παίζουμε. Εδώ στην Ελλάδα στρατηγικό σχεδιασμό δεν έχουμε, ούτε στην οικονομία, ούτε στα εξωτερικά θέματα. Κοιτάξτε, πάνω η Ελλάδα εδώ και αιώνες και μάλιστα χιλιετίες είναι Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία όταν κατηγορούμε μια οντότητα ότι δεν έχει στρατηγική, είναι πολύ δύσκολο να αντικρούσετε ένα επιχείρημα. Είναι το επιχείρημα του χρόνου. Είναι πολύ δύσκολο να πείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου στρατηγική στην Ελλάδα, ενώ είμαστε ακόμα εδώ, ενώ μιλάμε ακόμα ελληνικά, ακόμα και όταν βρίζουμε ελληνικά, ακόμα και όταν έχουμε καυγάδες στα ελληνικά. Και αλλά είμαστε χιλιάδες χρόνια εδώ. Ναι, είπατε, είχατε πει ότι το πλεονέκτημά μας είναι ο χρόνος και σωστά, όχι ο χώρος. Σωστά. Άρα εγώ, εντάξει, δεν με πειράζει αν είμαστε μια χώρα που έχει έναν λαό που γκρινιάζει. Όσο γκρινιάζει σημαίνει ότι δεν έχει πεθάνει. Απλώς πρέπει σε κάποια φάση να κάνουμε και στρατηγικές κινήσεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής επινοήσαμε τη λέξη στρατηγική γιατί θεωρούσαμε ότι είμαστε αδύναμοι. Είναι ο αδύναμος που έχει ανάγκη από στρατηγική. Απλώς θα ήταν καλό κάπου-κάπου να την υλοποιεί και όχι μόνο να πιστεύει σε ανθρώπους που διαχειρίζονται μόνο πολιτικά ένα πλαίσιο οικονομίας που δεν κατέχουν. Ή μόνο οικονομικά ένα πλαίσιο το οποίο ίσως να είχε ανάγκη και από πολιτική. Το είπα και προηγουμένως με άλλο τρόπο. Μήπως τώρα είπα θα έπρεπε να είναι αντί να είναι ο κ. Παπαδήμος που είναι ένα κεφάλαιο, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος με πολλές περγαμηνές πίσω του. Πριν όμως ήταν ένας τεχνοκράτης και αναρωτιόμουν μήπως θα ήταν προτιμότερο αυτή την ώρα έτσι όπως είναι τα ζητήματα στην Ευρώπη να είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Έμπειρος που ίσως και να μην τον βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο για την ίδια τη χώρα καλύτερο. Ναι, άμα δεν τον βλέπουμε δεν μπορεί να είναι έμπειρος. Επιπλέον, ξέρετε, η εμπειρία είναι ένα συνοθήλευμα από λάθη. Στη στρατηγική το έλεγε ίδιος ο Τσούι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ την πείρα μας. Χρησιμοποιούμε την πείρα του αντιπάλου. Γιατί η πείρα είναι απλώς τα λάθη που κάναμε και τα θυμόμαστε. Δεν θέλω και πολύ έμπειρους πολιτικούς, γιατί θέλει να πει ότι έχουν κάνει πολλά λάθη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εφόσον είναι προσωρινό και είναι τεχνοκρατικό και απλώς πρέπει να εκτελέσουν μερικές οδηγίες, θα έλεγα ότι είναι πραγματικά ένα λανθασμένο πρόβλημα να ασχοληθούμε με την ιδιότητά του. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρήκαν τα κόμματα εξουσίας έναν κοινό παράγοντα, χρησιμοποιούν έναν άνθρωπο θα έλεγα γραφειοκρατικά, ας το πούμε τεχνοκρατικά για να μην έχουμε μια λανθασμένη αντίληψη του θέματος, αλλά στην ουσία είναι τι γίνεται μετά. Και μετά θα υπάρχει μια συνέχεια που έχει ανάγκη από στρατηγικό βάθος, γιατί χωρίς στρατηγικό βάθος είναι απλώς είμαστε στο μέτωπο και δεν ξέρουμε πώς να αντιληφθούμε το όλο πλαίσιο. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να σκεφτούμε αυτό που γίνεται και αν το σκεφτούμε πραγματικά τότε θα μπούμε στο χώρο της στρατηγικής όπου θα υπάρχουν λύσεις. Γιατί αναλύουμε τα προβλήματα, τα κωδικοποιούμε για να βρούμε λύσεις και δεν μιλάμε συνεχώς για λύσεις εκεί που δεν βλέπουμε προβλήματα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η οπτική γωνία και είναι και μια αισιόδοξη οπτική γωνία, διότι μέχρι στιγμής
δεν βλέπουμε φως, αλλά έχετε δίκιο. Ασχολούμαστε είναι πολύ θέμα με την ανάγκη. Δεν λειτουργούμε πολύ με την τύχη στη στρατηγική. Λειτουργούμε με την ανάγκη. Υπάρχει μια ανάγκη για στρατηγική. Θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και να υπάρχει υλοποίηση. Αλλά αν θέλετε να σας πω πραγματικά ποιο θα είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, δεν θα είναι να βρούμε τη λύση. Είναι να πούμε τους άλλους και να τους πείσουμε ότι βρήκαμε τη λύση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, έχουμε φτάσει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι κουβεντιάσαμε για τη στρατηγική και την οικονομία αυτή την ώρα. Γι' αυτά μας μίλησε ο κύριος Λιγερός. Αύριο, με θέμα στρατηγική και οικονομία, θα κάνει διάλεξη στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου στις 7.30 το απόγευμα. Και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε πια στην πράξη, να δούμε πώς λειτουργεί η στρατηγική της οικονομίας στην Ευρωζώνη, αλλά και εδώ στη χώρα μας, που αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα μέσα σε ένα σύνολο βέβαια, μέσα σε ένα σύνολο κρατών που αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα με την οικονομία και όχι μόνο, γιατί μπορεί να είναι οικονομικά τα ζητήματα, κυρία Λιγερέ, αλλά στο τέλος είναι κατεξοχήν πολιτικά τα ζητήματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, καλή επιτυχία στη διαλέξη σας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι τελειώσαμε εδώ σήμερα. Από εδώ και πέρα εξετυλίγεται ένα καινούριο πρόγραμμα. Εμείς θα τελειώνουμε κάθε μέρα στις 6 όσο είμαστε μαζί. Θα ακολουθήσουν άλλοι αρκετά έμπειροι συνάδελφοι με πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Καλό σας βράδυ, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.